Πανεύω κατεβαίνω και του τροχού πορές ψηλά κι ωραίες τα βάθη πιένου. Και του καιρού τα λάματα πάνω παϊμό δεν έχουν. Μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν. Ποιος εις τον κόσμο φάνηκε π' αγάπη δεν κατέχει. Ποιος δεν την εδοκίμασε, ποιος δεν την εξετρέχει. Όποιος κατέχει να μιλεί με γνώση και με τρόπο, κάνει να κλαίνε και να γελούν τα μάτια των ανθρώπων. Αμοναχός μου ευάλθηκα τραγούδι και λαούτο, γρήγορα να με γιάνουσι στον πόλεμο ετούτο. Τραγουδήσω και να πω τον πόνο που με κρίνει. Μου φαίνεται πως είναι νερό και τη φωτιά μου σβήνει. Τα λόγια σου ρωτοκρίτε, καθόμαι και λογιάζω. Γραμμένα τα έχω και συχνά κλαιώντας τα διαβάζω. Κι αλλού ποθέζε δεν τα ακούσα, μη δίδα τα γραμμένα. Κατέχω το, γνωρίζω το πως ήτανε για μένα. Για σένα έχω βασανά, για σένα έχω πόνους. Για σένα βασανίζομαι σήμερα πέντε χρόνους. Κι η ζωγραφιά μου αρετή σε κανένα γνωρίσεις, πως βρίσκομαι για λόγους σου σποθού κι αγάπης κρίση. Ζωγραφίσω μια κυρά να την κρατώ χωσμένη και καθαραγά να τραγουδώ η αγάπη πως μ' αρένει. Επλήθιανε ο πόνος μου κι είπε εδώ μ' είναι τόση που μου σκοτίνιασε το νου και πλειό δεν έχω γνώση. Εγώ δε σε ζωγράφισα, έβγαλα απ' την καρδιά μου αίμα και με το αίμα της έγινε η ζωγραφιά μου. Και δεν μπορεί τούτη καρδιά που σε έχει να σε βγάλει, που φύτεψε στη μέση της τα νόστιμα σου καλή. Χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο και με τα κίνη ολοχαρώ στη ζήση μου τελειώνω. Την ώρα παραβωνιαστής να βαριά να στενάξεις κι όταν σαν υφή στολιστής σαν παντρεμένη αλλάξεις. Να ανακριώσεις και να πεις ρωτοκρίτε καημένε, τα σου τα ξά δεν έγιναν, τα θέλες πια δεν είναι. Φέτο κλείνω τα 50 χρόνια από 12 χρονών κοπέλι που έπιασα την κριτική λύρα. Περίπου 40 χρόνια δημιουργώ από το 1952 που πρωτομπήκα στο στούντιο για δισκογραφία. Τον Ερωτόκριτο τον έμαθα πρώτα ακούσματα από την μάνα μου, τον μπάρμπα μου, από άλλους λαϊκούς μουσικούς και πρώτος ηχογράφησα μουσική Ερωτόκριτου στο δίσκο Κρητικός Τραγουδιστής
το 1960. Υπάρχουν 4 παραλλαγές στον Ερωτόκριτο. Αρχίζομαι από τον τόνο ρε και καταλήγουμε πάντα στο φα, λα, σολ, φα, μι, μι, μι. Ως εξής. Πάνω σε αυτά τα στοιχεία στηρίζονται όλος αυτός ο ογκώδης τόμος του Βιτσέντζου Κορνάρου. Πέρα όμως από αυτές τις λαϊκές μας δημιουργίες υπάρχει και μια έντεχνη μουσική ενός αξιόλογου κριτικού μουσικού του Νίκο Μαμαγκάκη σε μια όπερα, πάντα όμως ελπίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι είναι βασισμένη πάνω στη λαϊκή μας μουσική παράδοση. Του κύκλου τα γυρίσματα παλεύω κατευρώ.